πάμε στη Σμάρο που έχει και σήμερα να σας πει σε ποια θέση εύνοια θα είναι το ζωδιάκι σας για το Σαββατοκύριακο. Θα είναι στο 12, θα είναι στο 9. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο Μίκη έχει βγάλει τη σειρά και εγώ θα τον βοηθήσω να τα πούμε. Ο Μίκη ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, έχω να σου πω. Α, το αγαπημένο. Αγάπη. Είχε κάτι στην αγκαλιά μου όλη αυτή την ώρα. Ναι, ο Μίκη, για να δούμε, θα είσαι τυχερό σκυλάκι ή ο Γκούφι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα, Μίκη. Ή ο Γκούφι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Γκούφι είναι υδροχός. Α, μάλιστα, ωραία. Εγώ ψηφίζω υδροχό πάντως. Εντάξει, ναι. Θα δούμε. Για να δούμε λοιπόν. Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύες. Το βράδυ ο Ερμής περνάει στον Τοξότη. Μας δίνει από εκεί, από αυτή τη θέση, έτσι, πιο ευχάριστες σκέψεις εδώ που τα λέμε. Μας βγάζει λίγο από την, όχι μιζέρια, αλλά από την τάση ενδοσκόπησης και εσωστρέφειας που είχε στον Σκορπιό. Τώρα θα είμαστε πιο διαλλακτικοί. Βεβαίως πάει να πλησιάσει προς τη Σύνοδο του με τον Κρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλάζουν οι ενέργειες κάπως, πιο έτσι αντάλλαφρες σκέψεις. Μας χρειάζεται αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αύριο το μεσημέρι η Σελήνη θα κάνει τρίγωνο με τον Ήλιο. Αυτή είναι μια ωραία όψη. Πάλι θα μας δώσει έτσι λίγο χαρά, λίγο διάθεση. Θα μας κάνει να θέλουμε να βγούμε λίγο προς τα έξω, να είμαστε πιο εξωστρεφείς. Βέβαια το απόγευμα αύριο η Σελήνη μπαίνει στον Κριό και η Αφροδίτη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια όψη τετραγώνου με τον Πλούτονα. Όψη λίγο G's για τα συναισθηματικά γενικότερα. Και θα έλεγα ότι αυτή η όψη θέλει προσοχή, γιατί βγάζει στην επιφάνεια ζήλιες, πάθη, προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, η Κυριακή θα μπει, την Κυριακή, συγγνώμη, θα σχηματίσει η Σελήνη ένα τετράγωνο με τον Πλούτονα και μία σύνοδο με τον Ουρανό από το ζώδιο του Κρυού. Πάλι όψη που θέλει προσοχή σε ατυχήματα, μπορεί να προκαλέσει υπερένταση, μπορεί να προκαλέσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες να είναι λίγο έτσι, χρειάζονται προσοχή, λίγο περίεργες καταστάσεις που θέλουν προσοχή. Στο νούμερο 12, η Εγώκερη. Συγγνώμη, ζητώ χίλια συγγνώμη, είναι καθαρά εσωτερική η κόντρα μεταξύ του Ραφαηλίδη και μου. Δεν έχει να κάνει με εσάς, σας αγαπώ όλους. Η κολλητή μου η Ελένη είναι εγώ και Ρίνα, σας αγαπώ ειλικρινά. Παναγιώτη μου, ζήτα συγγνώμη από το κοινό, μην νομίζει. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη, ήταν εσωτερικό το πρόβλημα. Το 12, Βασίλη, λοιπόν, και εσένα σ' αγαπώ. Έχει να κάνει με τον Ραφαηλίδη μόνο. Ζητούμε συγγνώμη εντάξει. Για την έκρηξη. Χαρά στη Ζαταλία. Σπάρω μου συγγνώμη. πάμε. Στο 12 λοιπόν, η Εγώκερη. Η οποία ανοίγεται πάρα πολλά μέτωπα, γι' αυτό είστε στο 12. και μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές το θέλετε κιόλας, διότι αποφασίζετε να σηκώσετε πολλά οικογενειακά βάρη και επαγγελματικά και σας βάζω στο 12 γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι κρασιά. Ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, αντί να ξεκουραστείτε, εσείς αφήνετε ευθύνες και πάλι ευθύνες και καθήκον και δουλειές και. Κάνουμε και λίγο σεξ και όλα αυτά. Για το σεξ αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν σας βλέπω σε πολύ σεξ εκεί το πρόβλημα, Βασίλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι με επιμονή και υπομονή τελικά θα έρθει και για εσάς μια καλύτερη μέρα που θα μπορέσετε να εστιαστείτε πιο πολύ στους εαυτούς σας. Στο νούμερο 11, η καρκίνη. Πολλές οικογενειακές. Γέλα και εσύ! Δεν γελάς. Να τα λένε προσωπικό για σένα. Γελάω, βουβά γελάω. Βουβός θα μείνεις μέχρι το τέλος σεζόν, στο πάνε. Χριστέ μου, και η Σελήνη μου και το ζώδιό μου είναι στον πάτο. Νίκο, μη δίνεις σημασία. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα πριν. Νίκο, είχα δει που είμαστε. Δεν θέλω να δίνεις σημασία σε αυτές τις μικρότητες, γιατί εμείς είμαστε ένα ζώδιο που δεν. Έτσι σας θέλω. Είμαστε καλλιτέχνες, δεν είμαστε πεζοί. Πάντως όλο γειτονάκια εγώ και ναι, ναι, ναι. Το Κρύο. Γιατί είμαστε απέναντι, βρε. Είναι πολύ καλά. Καρκίνη εγώ και είμαστε απέναντι. Ε, Χριστίνα, και εμείς μαζί πάμε το τελευταίο διάστημα. Όπου είναι εσείς, δροχός, γιατί είναι και είσαστε του. Ναι, πολλά έχουν συμπέσει. Του αέρα και του αέρα, οπότε είμαστε πετάμε. Λοιπόν, πολλές οικογενειακές υποθέσεις, ανηλυμένες υποχρεώσεις, σηκώνεται διάφορα βάρη, βλάβες στο σπίτι. Θέλω μεγάλη προσοχή, υδραυλικά, βλάβες, τέτοια πράγματα. Έλα.
Παιδιά, πείστε αυτό. Τι! Έχεις υδραυλικό σπίτι. Πάρα πολλά θέματα με τα υδραυλικά του σπιτιού. Mm. Γιατί όμως αυτό, τι συνέβη με τα υδραυλικά μας? Γιατί ενεργοποιείται ο Ποσειδώνας κάπως περίεργα προς το ζώδιό σας. Και άλλα. Κοκάλωσα και άλλα. Κοκάλωσα. Τον Θέμη, τον υδραυλικό μας, κοντεύω να τον έχω στο σπίτι συγκάτοικο. Να του βάλω και ένα του παιδιού ένα κρεβάτι να κοιμάται. Όλη μέρα σπίτι είναι ο Θέμης. Μολονότι φαίνεται επιφανειακά ότι σας κάνει μια ωραία όψη ο Ποσειδώνας προς το ζώδιό σας γενικά. Τώρα έχει ενεργοποιηθεί από τον Άρη με μια όψη που λέγεται χιαστή. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα στο σπίτι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Και κάποιες αντιπαραθέσεις είναι πάρα πολύ πιθανές στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Όχι αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να φέρουν μία λήξη συνεργασίας. Αυτό πια αν συμβεί σημαίνει ότι φταίει το προσωπικό σας οροσκόπιο. Αλλά που πιθανότατα να αισθάνεστε ότι πρέπει να λύσετε ένα θέμα, κάποια διαφωνία. Πρέπει να μπει λίγο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και φυσικά σαββατιάτικα μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα σας αρέσει και ιδιαίτερα. Στο νούμερο 10, η Κρυή. Ρίξτε τους τόνους σας. Οπωσδήποτε. Είναι επιβάλλεται. Ο εγωισμός σας βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι η αντίδρασή σας αυτή στα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι πιέζεστε πάρα πολύ. Τόσο από τη δουλειά όσο και από τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Μπαίνει πάρα πολύ ανταγωνισμός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να είστε πιο συζητήσιμοι και εν πάση περιπτώσει να μην είστε έτοιμοι να βγάλετε το μαχαίρι στο σύντροφό σας, αλλά να λύσετε τα πράγματα πιο διαλλακτικά. Και δεν είναι κακό, υποχωρήστε κι εσείς, δεν πειράζει. Δεν θα χάσετε τίποτα. Στο νούμερο 9, οι ιχθύες. Υπερευαισθησία και ανασφάλεια αυτό το διάστημα. Θα νιώθετε λίγο περίεργα, θα ξυπνάτε και θα λέτε εντάξει είναι όλα καλά. Θα σας βγαίνει λίγο ζήλια με το τέρι σας, πιο πολύ στην προσωπική σας ζωή, κτητικότητα. Θα ζητάτε από το τέρι σας να κάνει πιο πολλά πράγματα από αυτά που μπορεί κιόλας ίσως ο άνθρωπος. Γιατί θα αισθάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε επιβεβαιώσεις. Προσπαθήστε να αντλήσετε την επιβεβαίωση μέσα από εσάς, μέσα από τα ταλέντα σας, μέσα από την ομορφιά σας, μέσα από οτιδήποτε καταλαβαίνετε, αλλά όχι μόνο από εξωγενείς παράγοντες, για να μπορέσετε να σταθείτε πιο σωστά και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Στο νούμερο 8, οι δίδυμοι. Θα είστε πάρα πολύ κυκλοθυμικοί, θα αλλάζετε διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό το πράγμα καταναλώνει πολύ ενέργεια, όπως καταλαβαίνετε, και σας αφήνει και εκτεθειμένο σε προβλήματα υγείας. Θα έχετε δυστυμία, συναισθηματική υπερχείληση, νεύρα με το παραμικρό, κακή διαχείριση των νεύρων σας, πολυλογία και υπερβολές. Αν ηρεμήσετε λίγο, αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα πάτε καλά, γιατί ουσιαστικά δεν έχετε τόσα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα με τους άλλους. Και αν βγείτε έξω και πείτε θα τα ρίξω όλα πίσω μου και θα διασκεδάσω, παίζει να έχουμε και ένα πολύ ωραίο φλερτ. Στο νούμερο 7, η Παρθένη. Μην γίνεστε πιεστικοί. Θέλετε να γίνετε αυτό που θέλετε εσείς, με τον τρόπο που θέλετε εσείς, την ώρα που θέλετε εσείς, και τελικά αυτό το πράγμα καταπιέζει τους ανθρώπους γύρω σας και τους υφισταμένους σας αν είσαστε εργοδότες και τους συναδέλφους σας, αλλά περισσότερο από όλους καταπιέζει το τέρι σας. Θα ήταν κρίμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αντί να περάσετε καλά, να υπάρξουν εντάσεις, ψυχρότητες ή καυγάδες ανάμεσα σε εσάς και στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Προσπαθήστε λοιπόν να καταλάβετε ότι δεν γίνονται όλα όπως τα θέλετε εσείς τη στιγμή που θέλετε, αλλά δώστε και στον άλλον το δικαίωμα να πάρει το χρόνο του. Στο νούμερο 6, τοξότες. Παίρνετε κάποιες ανάσες ανακούφισης μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο σας δίνει πολλές ευκαιρίες εκτόνωσης, χαράς, διασκέδασης, συζητήσεων, επαφών με άτομα τα οποία αγαπάτε και ενδεχόμενα έχετε καιρό να δείτε. Φιλοσοφικές συζητήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, χόμπι και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όλα αυτά θα σας δώσουν χαρά και θα σας ξεκουράσουν λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχετε ανάγκη. Και από τη Δευτέρα θα χρειαστείτε πολλή ενέργεια, οπότε φροντίστε να εκμεταλλευτείτε το καλό για εσάς Σαββατοκύριακο. Στο νούμερο 5, η ζυγή. Για σας ένα έχω να πω. Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Υπάρχει τάση να εγκλωβίζεστε στον εγωισμό σας, να βγάζετε έντονη κτητικότητα, ζήλια, ανταγωνιστικότητα με το άτομο το οποίο σας ενδιαφέρει. Ωστόσο όμως ούτε ο ανταγωνισμός ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν ωφελούν μια σχέση. Από την άλλη πλευρά όλη αυτή η ενέργεια που συσσωρεύεται μπορεί να εκτονωθεί εκεί που πρέπει και είναι το ερωτικό πάθος.
Οικογενειακές υποχρεώσεις πολλές. Θα χρειαστεί να στηρίξετε ενδεχόμενα κάποιο άτομο της οικογένειάς σας, ίσως τη μητέρα σας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι τελικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά καλό για εσάς. Γι' αυτό άλλωστε είστε και στο νούμερο 5. Ενώ στο νούμερο 4 είναι οι Σκορπιοί με περίεργους μυστικούς έρωτες. Από τη μία έχετε παρασκήνιο, υπάρχουν τα άτομα τα οποία θα σας κοτσοβολέψουν, θα πούν κάτι κακό εναντίον σας, ενδεχόμενα να επιβουλεύονται τη θέση σας, ενδεχόμενα να θέλουν από εσάς πράγματα που δεν είστε σε θέση να τους δώσετε και να σκάβουν λίγο το λάκκο. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα παρασκήνιο πάλι, το οποίο εσείς δημιουργείτε κρατώντας είτε την προσωπική σας ζωή μακριά από τα βλέμματα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος, είτε γιατί υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος ή κάποιο μυστικό που όμως είναι ενδιαφέρον και πικάντικο, πιπεράτο. Περίμενε να μείνουμε εδώ λίγο, να βάλουμε μια ανωτελεία στα πιπεράτα μυστικά των Σκορπιών και να κρατήσουμε μια αναμονή ενδιαφέροντος για τα υπόλοιπα ζώδια που προφανώς είναι στις θέσεις 3, 2 και 1 από πλευράς Εύνοιας το Σαββατοκύριακο. Και... παλιός Ρουβάς. Ναι. Α, παλιός Ρουβάς. Επιστρέψαμε. Είμαστε με τη Μάρο Σωτηράκη. Σας θυμίζω ότι τρεις από εσάς, τρία ζώδια μάλλον, δεν έχουν ακούσει ακόμα τη θέση κατάταξής τους όσον αφορά το πόσο τυχεροί θα είναι το Σαββατοκύριακο. Ποια ζώδια είναι αυτά? Σίγουρα δεν είναι η καρκίνη. Σίγουρα δεν είναι η εγώκερη. Σίγουρα δεν είναι η ζυγή. Ο υδροχός πάλι. Εγώ μένω. Το Ελενάκι γελάει, διότι το Ελενάκι δεν έχει ακούσει ακόμα το ζώδιο του. Που σημαίνει ότι εγώ και μπορείτε να ελπίζετε. Οι Σκορπιοί νομίζω. Οι Σκορπιοί ακούστηκαν. Οι Σκορπιοί ακούστηκαν. Οι Ταύροι δεν έχουν ακουστεί. Οι Λέοντες δεν έχουν ακουστεί. Για πάμε. Στο νούμερο 3 είναι οι Ταύροι, που θα έχετε θετικές εξελίξεις. Γεια σου Βάνια, γεια σου Μαρία. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Και ισχύει εν τη ενώση. Έτσι, έτσι. Οι Ταύροι ενωμένοι ποτέ νικημένοι. Θετικές εξελίξεις κυρίως σε θέματα καρδιάς τονίζω. Έτσι. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πολλά υποσχόμενο για τα αισθηματικά σας. Αξιοποιήστε το όσο μπορείτε. Δεν αποκλείεται ακόμα και για δουλειά να βγείτε και να υπάρχει εκεί κάποιος, κάποια που να σας εξάρει το ερωτικό ενδιαφέρον. Αν είστε δεσμευμένοι, προσφέρετε για να φτιάξετε ατμόσφαιρα και να περάσετε ωραία με το τέρι σας ή να κάνετε κάποιες συζητήσεις για να γεφυρώσετε αποστάσεις αν είχαν υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή. Γενικώς είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, αλλά επίσης είναι ωραίο και για να συναντηθείτε με φίλους, να κάνετε ευχάριστες συζητήσεις, να ασχοληθείτε με πράγματα που σας αρέσουν και ενδεχόμενα μέσα από τις ευχάριστες συζητήσεις να προκύψει και κάτι το οποίο να έχει να κάνει με δουλειά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν το επιτρέπει ο προσωπικός σας χάρτης, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω γελάω ότι... το μεταξύ στο μεταξύ. Και εγώ γελάω, διότι θέλω να πω ότι ο Βάνιας Φλεχοδημητρόπουλος το Σαββατοκύριακο μην κάνεις όρεξη, αγάπη μου, γιατί έχεις να σκηνοθετήσεις 14 εκπομπές. Ναι, οπότε μην κάνεις όνειρα. Επίσης η Μαρία Ιβλάχου νομίζω ότι έχει να βγάλει τρία θέματα για την εκπομπή, οπότε επίσης μην κάνει όρεξη. Οπότε λοιπόν οι υπόλοιποι τα βρει. Στη δουλειά μπορεί να υπάρξει κάτι ερωτικό. Ναι, γι' αυτό χαίρονται. Θα σε στείλω σε ρεπορτάζ που μπορεί να βρει τον πρίγκιπά σου. Θα δω τι θα κάνω. Άσε να το σκεφτώ. Στη Συρία. Στο νούμερο 2 είναι οι υδροχόοι, που θα έχετε πολλά και ευχάριστα νέα. Μετακινήσεις, συζητήσεις, μπορεί να σας πάρουν ένα τηλέφωνο ακόμα και από το εξωτερικό και να σας ανακοινώσουν κάτι που είναι πολύ ευχάριστο για εσάς. Ταινία. Ακόμα και κάποιους συγγενείς σας, οτιδήποτε. Πάντως θα περάσετε με αδέλφια. Υπάρχουν ευχάριστες μετακινήσεις, συζητήσεις, παρέες, φλερτ. Μια κινητικότητα πάρα πολύ ευχάριστη, που την έχετε και ανάγκη, γιατί σας αρέσει να ανταλλάσσετε ιδέες, να περνάτε καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας και έχει και σανς ερωτική, οπότε όλα είναι καλά μάλλον. Και στο νούμερο 1, τα λιοντάρια, τα οποία επιτέλους συμπάσχω, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, γιατί έχουμε κουραστεί πάρα πολύ και πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε, αλλά γεμίζετε λιοντάρια τις μπαταρίες σας με αυτόν τον τρόπο που σας αρέσει κοινώς, με το να φλερτάρετε, να ερωτοτροπείτε, να βγαίνετε έξω, να περάσετε καλά με παρέες, να συναντήσετε φίλους, να ασχοληθείτε με τα χόμπι σας και να έχετε διάφορες δημιουργικές ενασχολήσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στο πρέπει της καθημερινότητας και της δουλειάς, αλλά στο θέλω, για να δω
κάτι να ξετυλίγεται από μένα, το ταλέντο μου ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, δικαίως είμαστε στην πρώτη θέση και θυμίζω ότι σε αυτή την πρώτη θέση είναι και ο οροσκόπος της Ναταλίας μας. Βεβαίως, και έχει μόνο της Ναταλίας και πολλών ακόμα ανθρώπων, νομίζω έτσι. Και η Σελήνη κάποιον, ο οποίος είναι, ποιος έχει Σελήνη στο Λέοντα? Όχι, δεν έχω εδώ. Έχεις Αφροδίτη στο Λέοντα? Όχι. Μήπως έχεις κάτι στο Λέοντα? Όχι. Δεν έχω παιδάκι. Προσπαθούσα να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, δεν το ήθελες. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα με την κατάταξη, παρακαλώ, για να θυμηθούμε πού είναι όλοι. Πού είναι όλοι. Λοιπόν, στο νούμερο 12, η εγώκερη. Χαρά! Όχι, χαρά. Το είπαμε θλίψη αυτή τη φορά. Ναι, με θλίψη. Η εγώκερη είναι λιγότερο ευνοημένη για αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο νούμερο 11 είναι η καρκίνη, αρκετά ψηλότερα όπως βλέπετε. Στο νούμερο 10 είναι η κρίση, στο 9 η ηχθής. Στο 8 η Δίδυμη, στο 7 η Παρθένη και φτάνουμε στη μέση, οι τοξότες δηλαδή, ίσα βάρκα ίσα νερά. Στο 5 τα ζυγάκια σε καλύτερη μοίρα, στο 4 η Σκορπιοί και τα 3 πιο τυχερά ζώδια για το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει αύριο. Ταύροι, υδροχόοι και πιο τυχεροί από όλους οι Λέοντες. Οπότε, λιονταράκια, ετοιμαστείτε να περάσετε ένα ζαχαρένιο Σαββατοκύριακο και φροντίστε να το αξιοποιήσετε. Μην το αφήσετε να πάει χαμένο. Πάνω απ' όλα. Σμάρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τα λέμε τη Δευτέρα πάλι, πρώτο Θεός. Καλά, να είμαστε. Να είμαστε. Yeah.